διαλεκτικές με κηρύγματα, αναλύσεις πατερικών ρίσεων, αποθεγμάτων και θεμάτων ποικίλου περιεχομένου, κοινωνικού, πολιτιστικού ή θρησκευτικού. Πατέρα Μάξιμε, θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε τη πολύκρατη αυτή συζήτηση, το καυτό το θέμα μας, να μας πείτε λίγα λόγια για τις ταυτότητες τις οποίες επίκειται να παρουσιαστούν και επίσης λίγα λόγια ακόμα για το 666. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Θα είμαι όσο μπορώ περισσότερο σύντομος, διότι πρέπει να πάρουμε κάποια τηλεφωνήματα. Όπως με έχουν ενημερώσει, έχουν πάρει πάρα πολλοί τηλεθεατές τηλέφωνο, πάνω από 50 άτομα μέχρι στιγμής, και ζητάνε να βγουν στον αέρα. Φυσικά είναι αδύνατο να βγουν όλοι. Θα κρατηθεί κάποια σειρά προτεραιότητας και όσο προλάβουμε μέχρι κάποια στιγμή που θα υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, το 666 λοιπόν είναι ένα σημείο των καιρών. Αναφέρεται στην Αποκάλυψη, όπως είπα προηγουμένως, και από πολλούς Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και θα είναι ένα προδρομικό σημείο του Αντιχρίστου. Δηλαδή λίγο πριν τον Αντίχριστο θα παρουσιαστεί το 666. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ σε όλη τη δυσχιλιετή ιστορία μας, και εκκλησιαστική και παγκόσμιο, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ το 666, πουθενά, ξαφνικά, τελείως κεραυνοβόλα θα λέγαμε, παρουσιάζει το 666 παντού, σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα αντικείμενα, σε όλα τα τρόφιμα. Κινδυνεύουμε να μας το βάλουν ακόμα, να το τοποθετήσουν ακόμα και στην ταυτότητα, ακόμα και σε διάφορες άλλες κάρτες, όπως θα δούμε. Και το 666 εξακολουθεί με ηλικιώδη ταχύτητα σε όλο τον κόσμο. Παντού, σε όλα τα κράτη, σε όλες τις πόλεις υπάρχει, φαίνεται, επικρατεί και κυριαρχεί το 666 με πολλές και διάφορες μορφές. Είτε με 666, με αραβική γραφή, είτε με χ, ξ, σ, ταφ, ελληνική γραφή, είτε με το bar code system, με τις γραμμές, με τα ζεύγη των γραμμών, που κάθε ζεύγος αντιπροσωπεύει και ένα αριθμό, αυτό το γραμματό λεγόμενο σύστημα, κωδικό σύστημα, το οποίο βλέπουμε παντού σε όλα τα τρόφιμα και σε όλα τα αντικείμενα, τα οποία ψωνίζομαι σήμερα, και σε πολλά άλλα πράγματα και αντικείμενα. Βλέπουμε λοιπόν ότι παντού υπάρχει, παντού τοποθετούν το 666. Είναι τυχαίο, είναι συμπτωματικό, φυσικά και όχι. Δεν είναι δυνατόν μετά από 2.000 χρόνια ξαφνικά να εμφανίζεται παγκοσμίως και στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλη κλίμακα το 666 και να είναι τυχαίο και συμπτωματικό. Όχι. Είναι σχέδιο, μεθοδευμένο σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων της νέας εποχής του σιωνισμού για να φέρουν τον αναμενόμενο Μεσσία τους, τον αναμενόμενο Αντίχριστο για μας. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφημιστεί το 666, που δεν θα είναι άλλο παρά ο αριθμός του ονόματός του. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα. Ένα όνομα θα έχει και ο Αντίχριστος. Είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή, επαναλαμβάνω και τώρα, ότι ο Αντίχριστος θα είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θα είναι ένα αφηρημένο πρόσωπο, μια ιδέα, ένα σύστημα. Υπάρχουν πολλά συστήματα αντίχριστα, υπάρχουν πολλές ιδέες αντίχριστες που είναι αντίθετες με το πνεύμα του χριστιανισμού. Υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι, όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, παιδεία εσχάτη όραιστη, και είναι πολλοί αντίχριστοι γεγόνας είναι. Και ο αντίχριστος έρχεται. Λοιπόν, υπάρχουν αντίχριστοι, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι πολεμούν το έργο του Θεού, πολεμούν τον Χριστό, πολεμούν την Εκκλησία. Και είναι αντίθετοι με τον Θεό, με την Εκκλησία και με τους Αγίους του. Όλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως αντίχριστοι. Αλλά όμως όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο Αντίχριστο, για τον Αντίχριστο, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που θα έρθει μια συγκεκριμένη εποχή πριν το τέλος του κόσμου, πριν την δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Και αυτός ο άνθρωπος, για τον οποίο έχουν γραφτεί τόμοι ολόκληροι από τους πατέρες μας, θα αναφερθούμε ίσως στην επόμενη εκπομπή για τον Αντίχριστο με περισσότερες λεπτομέρειες, θα έχει λοιπόν αυτός που θα είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, θα έχει ένα όνομα, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, φυσιολογικό όνομα, άγνωστο. Κάποιοι πατέρες επιχείρησαν να γράψουν, με φιδό βέβαια και με ερωτηματικά μεγάλα, κάποια ονόματα που πιθανόν
να είναι κάποια ονόματα του Αντιχρίστου. Κανένα όμως από αυτά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, απλώς τα έγραψαν κάποια ονόματα έτσι για παραδείγματα, για να δουν ότι βγάζουν το 666. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο όνομα. Το όνομα το αυτό, το οποίο αντιστοιχεί με κάποιους αριθμούς, παραδείγματος χάρη, Γεώργιος. Το γάμα, ως γνωστό, που είναι στην ελληνική γραφή, το γάμα συμβολίζεται με το 3, με τον αριθμό 3. Το α είναι το 1, το β είναι το 2, το γάμα είναι το 3, ούτω καθεξής. Το γιώτα είναι το 10, το κάπα είναι το 20, το ωμέγα είναι το 800. Λοιπόν, το Γεώργιος, το όνομα Γεώργιος, το γάμα συμβολίζει το 5. Με συγχωρείτε, το 3, το ε, το 5, το ω, το 800 κτλ. Αυτά όλα, εάν τα προσθέσουμε, θα βγάλουν ένα άξονα αριθμό, ένα πηλίκον, ένα σύνολο, συγχωρείτε. 587 παράδειγμα. Το όνομα του καθενός βγάζει ένα α αριθμό. Το όνομα του Αντιχρίστου, εάν το κάνουμε σε αντιστοιχεία με αριθμούς και τα προσθέσουμε, το συμψηφίσουμε, ψηφισάτο τον αριθμό, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και όχι ιδέα εσύ φορέως κλπ. Αριθμός γάρ εστί 666, χ, ξ, σίγμα, τάφ. Θα είναι λοιπόν το άνθρισμα του ονόματός του από τους αριθμούς, θα είναι 666. Αυτό είναι το 666, θα είναι ο αριθμός του ονόματος του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν το 666 παντού, σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα αντικείμενα. Τυχαίο δεν είναι, συμπτωματικό δεν είναι. Είναι σχέδιο, επαναλαμβάνω, της νέας εποχής, του σιωνισμού, για να φέρουν την παγκόσμια κυριαρχία και να επικρατήσει ο Αντίχριστος. Με αυτόν τον αριθμό θα προσπαθήσουν να σφραγίσουν όχι μόνο όλα τα πράγματα και τα αντικείμενα, αλλά και εμάς τους ανθρώπους. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του. Όλα αυτά είναι προετοιμασίες. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι για το μεγάλο και τελικό σφράγισμα, το οποίο θα συμβεί στον άνθρωπο, στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, κατά γράμμα και οπουδήποτε αλλού, όπως είπα, κατά πνεύμα. Δεν παίζει ρόλο το που θα τοποθετηθεί, αλλά παίζει ρόλο αν κανείς θα το δεχτεί, θα το αποδεχτεί τον Αντίχριστο και το έβλημά του και το χάραγμά του. Αυτό λοιπόν το 666, το χάρο, προσπαθούν να τοποθετήσουν στον άνθρωπο τελικά, και για να γίνει πιο ομαλό το τελικό σφράγισμα κάνουν προσφραγίσματα με πιστωτικές κάρτες, με αντικείμενα, με πεντοχίλιαρα, με χίλια δύο πράγματα. Το 1986, ως γνωστόν, ψηφίστηκε ο νόμος 1599, το 86, περί έκδοση νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Εκεί, ως γνωστόν, θέλησαν να τοποθετήσουν το σφράγισμα, τον επάρατο αυτό και κατηγραμμένο αριθμό του Αντιχρίστου, το 666. Φυσικά κρυφά και λάθρα. Ορισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ευσεβείς, αγωνιστές και ομολογητές που το αντελήφθησαν, άρχισαν αμέσως να αντιδρούν και να αγωνίζονται και να προσπαθούν να ξεσκεπάσουν αυτή τη μεγάλη παγίδα και αυτό το μεγάλο επικείμενο κίνδυνο. Πράγματι το κατάφεραν, πράγματι το καταφέραμε, αν θέλετε, με τη βοήθεια και τον αγώνα και την προσπάθεια όλων σας, όσοι έτρεξαν, και ενημερώσαμε τον κόσμο, διαφωτίσαμε τον κόσμο, και τελικά αποφεύχθηκε για 6-7 ολόκληρα χρόνια το σφράγισμα, το επικείμενο σφράγισμα του 666. Βέβαια τότε οι πολιτικές αρχές, οι άρχοντες του τόπου τούτου, μας έλεγαν ότι είσαστε φαντασιόπληκτοι, ότι είσαστε φανατισμένοι, που το είδατε το 666, δεν υπάρχει τίποτα, που το είδατε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν υπάρχει τίποτα, όλα αυτά καταργήθηκαν και τα παραλέτηκε στην υπερβολική και είσαστε άνθρωποι του μεσαίωνα κλπ. Κλπ. Για να έρθουν οι ίδιοι να διαψεύσουν σε αυτούς τους και να επιβεβαιώσουν πανηγυρικά τα όσα λέγαμε, λέγοντας ότι μετά από 5 χρόνια το 91, καταργούμε, λέει, υπάρχει νόμος του κράτους, υπάρχει ΦΕΚ, ήμουνα στη Βουλή εκείνη τη μέρα, προσωπικά εγώ είδος, που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος και συζητιόταν το νομοσχέδιο αυτό, που είπαν οι υπουργοί και οι βουλευτές ότι καταργούμε, λέει, μετά από έντονες διαμαρτυρίες πολλών χριστιανικών οργανώσεων και χριστιανών και της Εκκλησίας, καταργούμε, λέει, το 666 και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είπαν τη λέξη καταργούμε. Για να πω τη λέξη καταργούμε, πάει να πει ότι υπήρχε. Διότι για να καταργήσεις κάτι, προϋποτίθεται ότι υπάρχει. Καταργεί κανείς ποτέ κάτι που δεν υπάρχει? Καταργεί ποτέ κανείς τον θεσμό της δουλείας, εάν δεν υπάρχει δουλεία? Καταργεί κανείς ποτέ τον θεσμό της αγάπης, εάν δεν υπάρχει αγάπη? Για να καταργήσεις κάτι,
πάει να πει ότι προϋπήρχε αυτό το οποίο καταργείς. Άρα λοιπόν ήδη μας είπαν καταργούμε το 666. Άρα υπήρχε 666. Άρα ήθελαν να μας βάλουν 666. Άρα ήθελαν να μας φραγίζουν με το 666. Διότι εκτελούσαν φυσικά ταπεινά δολάρια οι περισσότεροι δυστυχώς των πολιτικών ηγετών μας, ταπεινά δολάρια ξένων συμφερόντων, σκοτεινών δυνάμεων της νέας εποχής. Άλλωστε είναι γνωστό ότι αν δεν έχουν διασυνδέσεις άμεσες ή έμεσες με τη νέα εποχή και με τη μασονία και με το σιωνισμό, κανείς δεν αναρριχείται στα υψηλά αξιώματα, γνωστό δεδομένο βέβαια. Προσπάθησαν λοιπόν να σφραγίσουν τους Ορθόδοξους Έλληνες με το 666 για να τους κάνουν να αρνηθούν τον Κύριό μας, να αρνηθούν την Ορθοδοξία και να συνταχθούν πιο εύκολα με τον διάβολο και με τον αντίχρηστο, τον οποίο από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να είναι και πολύ μακριά. Σημείο λοιπόν των καιρών, επειδή η ώρα τρέχει και ο χρόνος είναι περιορισμένος, σημείο των καιρών και το 666, η έλευση του 666. Σημείο των καιρών και μάλιστα πολύ σημαντικό σημείο, διότι θα είναι ένα βήμα προτελευταίο στάδιο, αν θέλετε, πριν την έλευση του Αντιχρίστου. Στο χέρι μας είναι, εάν εμείς σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι αντιδράσουμε και αγωνιστούμε στεναρός και με στεντορία τη φωνή προς πάσα κατεύθυνση, ούρμπι et όρμπι, να αποτρέψουμε αυτόν τον επικίνδυνο κίνδυνο, να δείξουμε τι αξίζουν οι Έλληνες. Γνωστό άλλωστε το τι αξίζουν οι Έλληνες, η χώρα αυτή των χιλιάδων ηρώων και μαρτύρων, διότι πολλοί νομίζουν ότι οι Έλληνες κοιμούνται, και μπορεί να κοιμούνται αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Πλην όμως είναι γνωστό ότι οι Έλληνες έχουν μέσα τους γενναίο φρόνημα, πίστη ισχυρή, πατριωτισμό αφάνταστο και θυσιάστηκα υπερβομών και αιστιών όποτε το κάλεσε η χρεια, η ανάγκη. Και νομίζω ότι οι Έλληνες είναι όλοι λεοντάρια, μεγαλόψυχοι και μπορεί βέβαια να κοιμούνται, αλλά καμιά φορά και τα ηφαίστεια κοιμούνται κι αυτά. Υπάρχουν κάποια ηφαίστεια τα οποία κοιμούνται, αλλά κάποια στιγμή εκεί που δεν τα περιμένει κανείς αρχίζουν και βράζουν, αρχίζουν και κάνουν μπουμ μπουμ και ξαφνικά κάνει μια γενναία και δυνατή έκρηξη και οσώζουν αυτόν σωτήτο. Οι Έλληνες λοιπόν μπορεί να κοιμούνται αυτή τη στιγμή, δεν αφιβάλλω, αλλά όμως είμαι σίγουρος ότι αν θελήσουν και θα το θελήσουν, κάποτε θα ξυπνήσουν και αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να τους υποδουλώσουν, προσπαθούν να τους εξαφανίσουν, προσπαθούν να διαλύσουν και την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Η οργή θα είναι και του Θεού αλλά και των Ελλήνων πολύ μεγάλη. Εδώ δεν θέλω να επεκταθώ διότι έχει η ώρα περάσει. Θα ήθελα να δεχτούμε στον αέρα κάποια τηλεφωνήματα, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατάς μας, οι οποίοι πάντοτε μας περιβάλλουν με την αγάπη τους και τη ζεστασιά τους, και θα ήθελα για άλλη μια φορά ακόμα να τους ευχαριστήσω, διότι όντως η ακροματικότητα χωρίς υπερβολές είναι πάρα πολύ μεγάλη και κάθε φορά αυξάνεται έτσι περισσότερο, και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους εσάς και που παίρνετε εδώ τηλέφωνο στην εκπομπή ζωντανά και στον σύλλογο που παίρνετε τηλέφωνο για να με ευχαριστήσετε και να με συγχαρείτε και να ρωτήσετε κάποια πράγματα, κάποιες απορίες που θέλετε. Πάντοτε θα είμαι κοντά σας όσο μπορώ, όσο οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν, και πάντα θα προσεύχομαι και θα εύχομαι στο Θεό για όλους εσάς. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να δεχτούμε το πρώτο τηλέφωνο. Ναι. Ναι, με ακούτε. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τηλέφωνα υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν περάζει. Αν δεν μπορεί να μιλήσει, δεν ακούγεται, βγάλετε κάποιο άλλο παρακαλώ. Με ακούει κανείς στη γραμμή? Ζητάω συγγνώμη αγαπητοί τηλεθεατές για το πρόβλημα. Δεν ξέρω, γνωρίζω αν είναι τεχνικό πρόβλημα ή ο κύριος ή η κυρία που είναι στη γραμμή δεν έχει κάποιο, έχει κάποιο δικό του πρόβλημα στο τηλέφωνο ή δεν θέλει να μιλήσει ή άλλαξε γνώμη. Δεν γνωρίζω. Κάντε λίγο υπομονή.
Κύριε Ιωάννη, αν θέλετε, βγάλετε κάποιο άλλο τηλέφωνο, σας παρακαλώ.